ευελπιστούμε να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στην ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού με στόχο τη μείωση του όγκου, την περισσότερη μεγαλύτερη ανακύκλωση σε ποσοστά και βέβαια να πιάσουμε τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού που έχουν σε άλλες προηγμένες χώρες που χαρακτηρίζονται και ένας βασικός δείκτης είναι η διαχείριση των απορριμμάτων των χωρών όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και άλλων και σε άλλα σημεία του κόσμου. Είναι αλήθεια ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα σε ένα δύσκολο όμως περιβάλλον δημοσιονομικό για τη χώρα μας και βέβαια με μια διαρκή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση για πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση από τους πολίτες. Πρέπει να τους βρούμε σύμμαχους, ούτως ώστε να δούμε αποτελέσματα τέτοια και να μην φοβόμαστε τις νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους αυτοδιοικητικούς να έχουν κουράγιο, δύναμη και υγεία για να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα θέματα. Τα απορρίμματα είναι θησαυρός. Φέρνουν χρήματα και ωφέλεια η οποία γυρνάει στους πολίτες. Και δεν έχουμε μιμηθεί δυστυχώς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου έχουν προχωρήσει σε επόμενα βήματα. Στην πατρίδα μας την Ελλάδα δυστυχώς οι ψυχώσεις αλλά και οι μη λογικές έως και ανόητες πολλές φορές αντιδράσεις δημιουργούν προβλήματα στη δημιουργία έστω και ενός σταθμού μεταφόρτωσης που δεν ρυπαίνει καθόλου, απλώς μεταφορτώνει τα απορρίμματα. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία θεσμικά να λύσει τα χέρια των Δήμων και να αφήσει ελεύθερη την αυτοδιοίκηση σε αυτό το εξόχως αυτοδιοικητικό ζήτημα που είναι τα απορρίμματα, να το διαχειριστεί για το καλό και των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος.